από τον Ηλία Μινιάτη περί νηστειών. Τέτοιας λογής ο Ιησούς εγκαταλελειμμένος και εις των ουρανών από το Θεό Πατέρα, όπου μία φορά παρέδωκε Αυτόν και εις την γήν από τους μαθητές Του, τον οποίον μερικοί αποκοιμήθηκαν, οι δε υπόλοιποι τον άφησαν και έφυγαν. Μοναχός χωρίς καμία βοήθεια, αρχίζει να λυπάται και να αδειμονεί και από τον πολύ αγώνα της τεθλιμμένης ψυχής να υδρώνει το αίμα. Εγώ ήθελα να πει πως επειδή και μέσα σε ένα κήπο στο παράδεισο της τρυφής εγγράφησαν αυτές οι δύο φοβερές αποφάσεις, η μία όπου καταδικάζει τον Αδάμε σε υδρόταχη για τον άρτο του, να τρώει τον άρτο με υδρότα, και άλλη που καταδικάζει την Εύα σε λύπη, με τις λύπες να τέκει τα τέκνα της, πάλιν και στον κήπο τότε, το χωρίο της Γεστημανή υδρώνει ο Ιησούς και πληρώνει για να δείξει πως εκπληρώνει τον υδρότα του Αδάμ και λυπάται και πληρώνει τη λύπη της Εύας για να αφαιρώσει, να ελευθερώσει από την παλιά εκείνη αρά τους προπάτορες. Μα εγώ απορώ και εξίστα μετά τον βλέπω τόσο περισσό να αγωνίζεται και να λέει με ένα βαθύτατο στεναγμό, γράφει ο Άγιος. Περίλυπος εστί η ψυχή μου ως θανάτου. Εκείνος είπε πρωτύτερα πως το πάθος και ο Σταυρός είναι δόξα του, πως δοξάστηκε με το Σταυρό του. Τώρα είναι εκείνος που δέχεται το θέλημα με υπομονή, το θέλημα του Πατρός, και λέει: «Πάτερ, ουχ ως εγώ θέλω, αλλά ως σύ, γεννηθείτε το θέλημά σου». Εκείνος δείχνει όλη την προθυμία στους μαθητές και τσικώνεται και τους λέει: «Πηγαίνουμε, φεύγουμε», τους ξυπνάει. Υδρώνει αίμα και λυπάται με τη λύπη που εκείνη τη λύπη που φέρνει το θάνατο. «Περίλυπος εστί η ψυχή μου έως θανάτου». Εκείνος αδειμονεί και αγωνίζεται, υδρώνει και λυπάται. Ανάμεσα σε όσα έχει πάθει, τι είναι εκείνα, και είναι εκείνο που τον λυπεί περισσότερο, τάχα να είναι η προδοσία του Ιούδα. Βέβαια και αυτή. Δύο πράγματα θα μπορούσαν να λυπήσουν την ψυχή του Χριστού εκείνη την ώρα. Ένα είναι η μεγάλη καταφρόνηση. Θέλω να πω πως ο Ιούδας δεν τον αναγνώρισε σαν Υιόν του Θεού, τον εγνώρισε σαν έναν άνθρωπο που είχε κάποια δύναμη να κάνει θαύματα. Ένα γιατρό δηλαδή. Έναν που καθαρίζει τυφλούς, λεπρούς, γιατρεύει ασθενείς, ανασταίνει νεκρούς. Αυτόν που γνωρίζει τα μέλλοντα και τα κρύφια. Μα δυστυχισμένα Ιούδα, τι αξίζουν αυτά, και τέτοιον άνθρωπο πουλάς για 30 αργύρια. Μα αλλά τόσο νομοθέτης ο Μωυθής να πληρώνεται η φύση του δούλου, τόσο πολύ καταφρονείς εσύ τον Ιησού. Και ένα άλλο, η υπομονή να πουλιέται, μα να πουλιέται από ένα Απόστολο. Τι κακό παράδειγμα στην Εκκλησία. Οι Απόστολοι πουλάνε τον Χριστό, δηλαδή οι ιερείς στη Θεία Χάρη, μεγάλο πράγμα. Ανάμεσα στους Αποστόλους εκείνους, ένας μόνος κολλάστηκε που αγαπούσε τα αργύρια. Καταραμένη φιλαργυρία, πρώτη και κυρία φορμή για την απορία. Πρώτη, πρόδωσε την πίστη και κολλάζει την ψυχή. Σας παρακαλώ, χριστιανοί μου,
Να σημειώσετε ένα πράγμα άξιο στοχασμού. Εκείνα τα αργύρια που πήρε ο Ιούδας πουλώντας τον Χριστό, τον αφαίρεσαν σε τίποτε? Με εκείνα αγόρασε υποστατικό για να κυβερνηθεί? Όχι. Έκανε ρούχα για να ντυθεί? Όχι. Τα έφαγε όπως λέμε, τα ήπιε, τα χάρηκε κατά κάποιο τρόπο. Όλα τα τίποτα από αυτά. Όμως τον ετύφλωσε και έπουλησε τον Χριστό. Τα αργύρια τον ετύφλωσαν και έπεσε σε απόγνωση και απώλεια και κρεμάστηκε, κολλάστηκε. Καλά εκείνοι που δεν ωφέλεσαν τον Ιούδα και ξόδεψαν τόσα για να κάνουν ένα έργο θεάρεστο στην υπηρεσία του ναού, μήτε εκείνος πήγε και έριψε στο ναό αυτά. Και λοιπόν τα αργύρια εκείνα τι έγιναν? Αργύρια που ήταν πληρωμή προδοσίας, αργύρια που ήταν κέρδος της φιλαρχηρίας, αργύρια που ήταν κολλασμένα. Πληρωμή προδοσίας. Αφορμή για να παραδοθεί στο θάνατο ένας τίμιος άνθρωπος. Αργύρια θανάτου. Που κατάντησαν όχι για τους ζωντανούς, αλλά για τους πεθαμένους. Γιατί αγοράστηκε ένα χωράφι, καταφύγιο εκεί, για τους ξένους. Αγόρασαν, λέει, τον αγρόν της Κεραμαίος για τάφο στους ξένους. Τα φορισμένα αργύρια τα οποία πώλησε ο Ιούδας τον Χριστό, εκεί κατέληξαν. Με αυτά τα αργύρια, την πληρωμή της συμμονίας, τα κέρδη της φιλαργυρίας, αφορμή της ιεροσιλίας και της παρανομίας με κλεψιές. Γιατί ο Ιούδας ήταν κλέφτης, ήταν ληστής των εκκλησιαστικών εισοδημάτων. Τώρα, ο Ιησούς σειρώμενος από τη σπήρα και το χιλίαρχο και από το πλήθος των υπηρετών, δεμένος πίσω τα χέρια, κατάδικος. Ο Ιησούς μπαίνει πρώτα στο παλάτι του αρχιερέως Άννα και εδώ στον Καθιάφα που ήταν γραμματέας της συνόδου εκείνης. Και όλοι είχαν τη χαρδιά τους φαρμακωμένη από αυτά τα οποία εκείνονταν. Και κρίθηκε ένοχος θανάτου, ένοχος θανάτου. Και εδώ πάλι, σας παρακαλώ να στοχαστείτε χριστιανοί μου, ιερείς, οι Φαρισαίοι εμίσουν πολύ τον Χριστό για το φτώνο τους, αυτό ήταν τυφλοί. Τυφλοί οδηγοί που δεν μπορούσαν να βλέπουν τη ζωή του Χριστού, ούτε να ακούν τη διδασκαλία του Χριστού που ήταν ένα ουράνιο φως. Το φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Αλλά ο κοινός λαός τον αγαπούσε, έβλεπε με πολύ έκσταση τα θαύματά του και άκουγε με χαρά τη διδασκαλία του. Σήμερα τόσες φορές όπου οι ιερείς και οι φαρισαίοι μελέτησαν να τον θανατώσουν, επειδή δεν το έκαναν γιατί φοβούνταν το λαό. Τι παρακίνησε εκείνο τον λαό και τον επλάνησε εναντίον του Χριστού? Τίποτε άλλο παρά υπόκριση των ιερέων και των φαρισαίων. Οι φαρισαίοι, φιλάργυροι και περήφανοι δεν είχαν πια άλλο τι παρά κατατρώνε τις οικίες των χειρών και των φτωχών και να θέλουν πρωτοκαρδίες και προσκυνήματα των ανθρώπων, να κάθονται στις πρώτες θέσεις, πρωτοκαθεδρίες. Αυτή η φιλαργυρία, αυτή η περηφάνεια είναι κρυφή και ο λαός δεν την έβλεπε. Από το άλλο μέρος αυτοί έκαναν προσευχή στις πλατείες και φορούσαν πλατιά κράσπεδα και φυλακτήρια, λέει. Και αυτά ήταν φανερά και τα έβλεπε ο λαός για να τους εκτιμήσει. Οι Φαρισαίοι έδιναν μεγάλες εντολές, ήταν ψευδομάρτυρες, πλεονέκτες. Αποδεκατούσαν υποκριτικά τον άνηθο και το κείμενο, έδιναν τον αδέκατο φτωχούς. Αλλά τα μεγάλα, το φθόνο και την παραποίηση του νόμου
την είχαν για τίποτα. Αν πήγαν στο πρετόριο και δεν μπήκαν μέσα για να μην μολυθούν, δεν εισήλθαν, λέει, για να μην μολυθούν. Είναι φανερό ότι ο λαός τους προσκυνούσε για αγίους. Τώρα, να στοχαστείτε αυτό. Ο Άγιος Χρυσόστομος γράφει ότι αυτός ο λαός των Εβραίων δεν είναι εκείνος ο ίδιος που ο Χριστός εχόρτασε τους πέντε άρτους στην έρημο. Κάνει μια παραβολή με αντιπαραβολή με την Παλαιά Διαθήκη, που και εκεί ήταν ο Χριστός ως Υιός του Θεού τότε και ετάιζε τον κόσμο στην έρημο με το μάνα. Αυτή την ευεργεσία λοιπόν την εξέχασαν. Μόνο που μια φορά γιόρτασαν και σήκωσαν στα ύψη τον Χριστό, αλλά ο Χριστός ήξερε ότι πρόκειται να τον αρπάξουν μετά, και από εκεί που τον είχαν βασιλιά να τον σταυρώσουν. Τότε τον ήθελαν βασιλιά γιατί έφαγαν από τα χέρια του φαγητό, έφαγαν ψωμί, έφαγαν ψάρια. Και τον ήθελαν βασιλιά και τους έσωσε. Αυτή η δύναμη της λαμαργίας που εκφωνεί ο Χρυσόστομος, αυτή έκανε την αμετάβλητη γνώμη, μετάβλητη. Λαέ λέμαργε, λαέ χόρταγε, λαέ χάριστε. Θέλεις να μάθεις για το Σταυρό, σαν ληστή και ένοχο θανάτου τον έχεις τώρα. Με αυτή την αφορμή πας τώρα να το σταυρώσεις. Λοιπόν, ρωτάνε οι αρχιερείς τον Ιησού για τους μαθητές του τι έχεις να πεις και επειδή τη διδαχή σου. Τι είδους πράγματα είναι αυτά που διδάσκεις? Τι είναι αυτά που νομίζεις ότι φωτίζεις και νουθετείς στους ανθρώπους? Α, φθονεροί Ιουδαίοι, αληθινά εσείς θέλετε να είστε τυφλοί τυφλών, οδηγοί. Γι' αυτό μισείτε το ουράνιο φως. Το φωτίζουν κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Αυτός παρησία μπροστά σε όλους μίλησε και μπορούσατε να τον είχατε ακούσει. Και ξέρετε πως αμαρτία δεν έκανε και δεν ευρέθη δόλος στο στόμα του. Όμως ανάμεσα σε αυτούς τους πολλούς που δεν ήξεραν τι επιούσαν, βρέθηκαν και δύο ψευδομάρτυρες που μαρτύρησαν ότι εκείνος είπε μπορώ να χαλάσω τον ναό του Σολομώντος και πάλι σε 3 μέρες να τον σηκώσω. Αλλά αυτός δεν είχε μιλήσει για τον Σολομώντο του Σολομώντος. Ο Κύριος είχε μιλήσει για το σώμα του που θα αναστηνόταν σε 3 μέρες. Λύσατε τον ναό τούτο, τους είχε πει. Και σε 3 μέρες σε γερό αυτόν. Να ακούσετε τώρα και να ντραπείτε. Ιεροκατήγοροι, κατήγοροι, κατάλαλοι, συκοφάντες, περίεργοι, όταν ακουστέ, όταν ακούσετε αυτή τη διδαχή, όχι να ωφεληθείτε για τον λόγο, αλλά θέλετε να τον παγιδεύσετε. Αυτός είναι ο σκοπός σας. Αληθινά λοιπόν η διδαχή του Χριστού ήταν να λύσουν τον ναό και σε 3 μέρες να τον εγείρει. Γιατί ήξερε ότι οι Ιουδαίοι θα του θανατώσουν το σώμα και σε 3 μέρες θα αναστηθεί. Ψευδομάρτυρες ήταν εκείνοι. Και δεν έδωσε την πρέπουσα απάντηση ο Χριστός στον Άννα και τον αρχιερέα Καλιάφα. Γιατί λαμβάνει από έναν υπηρέτη ένα ράπισμα. Να καλά ο Χριστός με τόσα άλλα ράπισματα και εμπτισμούς όπου τον εφόρτωσαν και σκέπασε το πρόσωπό του, υπέμενε και σιωπούσε αυτές τις μάστιγες μέσα στο πρετόριο του Πιλάτου
εκεί που του κατεξέσχισαν τις άρκες και επέμενα σιωπά ακόμα και στη Σταύρωση, αυτήν που έπαθε έξω από την Ιερουσαλήμ στο Γολγοθά, υπέμεινε και σιωπούσε, και για ένα μόνο ράπισμα που δέχτηκε μέσα στο σπίτι του αρχιερέως δεν υπομένει να σιωπά, ναι. Για τούτο μάλιστα να καταλάβεις πως λαμβάνει ο Χριστός το πρετόριο του Πιλάτου και υπομένει το όνειδος και λαμβάνει έξω από την Ιερουσαλήμ τα τόσα άλλα. Έξω από τη Χριστιανοσύνη, στις χώρες των απίστων και ασεβών υπομένει. Μα να ραπίζεται και να καταφρονείται και να ονειδίζεται με στην οικία του αρχιερέως, αυτό ήταν πολύ. Και να μιλεί έτσι. Ο Χριστός που υπομένει τη σιωπή, αυτό δεν το υπομένει. Μιλάει σε εκείνον τον ασεβή. Μα περίλυπος εστί η ψυχή μου έως θανάτου. Οι δύο αρχιερείς είναι κριτές. Κριτές του Ιησού. Ο Άννας και ο Καϊάφας. Αν ο Ιησούς μιλάει και αποκρίνεται, καταφαίνεται ότι στεναχωρεί τον Άννα και βάζει να τον ραπίσουν. Και ο Καϊάφας τον εξορκίζει να μιλήσει. Σε εξορκίζω κατά του Θεού του ζώντος, να μας πεις αν εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Τώρα, πώς έχει να κάνει με τούτους τους αρχιερείς ο Χριστός? Θα μιλήσει, κατακρίνεται, σαν πτέχστης, και να σιωπήσει, νομίζεται σαν μωρός. Αλλά ο ανήρε αρχιερέα, τι εξορίζεις, μάλλον τι εξορκίζεις, τι ζητάς και τι θέλεις ψευδομάρτυρες? Τι στο χάνεις να μάθεις τάχα πως είναι ο Ιησούς εδώ κάτω στην αυλή σου? Ένας μαθητής είναι εκείνος που κράζει για να πει την αλήθεια. Πού είσαι, Πέτρε? Ήρθες εσύ να μαρτυρήσεις? Τι λογής είναι αυτός ο άνθρωπος? Σου κρίδα τον άνθρωπο? Δεν γνωρίζεις, Πέτρε, αυτό τον άνθρωπο, το θείο διδάσκαλο, ο οποίος τόσα χρόνια σε κατηχούσε, Πέτρο? Και λες, δεν γνωρίζω τώρα τον άνθρωπο? Ο Πέτρος ήταν θερμός φίλος όταν είδε στα δεξιά του Χριστού εκείνο το πάθος του, η λύπη, τη λύπη του Χριστού. Όταν άκουσε, περίλυπος εστί η ψυχή μου έως θανάτου, τότε εσύ, Πέτρε, εσύ κάνεις όρκο. Πώς θα τον υπερασπιστείς και τώρα πως δεν τον γνωρίζεις και βεβαιώνεις σταθερά πως δεν είδα αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον γνωρίζω. Μα και ο Πιλάτος σε ελέγχει και σου δείχνει με τα μάτια του λαού και σου λέει, είδε ο άνθρωπος, να, δες πως είναι ο άνθρωπος τώρα. Ιησού μου, τι είναι εκείνο που θεωρώ αλίμονο? Ίσως είχε δίκιο ο Πέτρος να λέει πως δεν σε γνωρίζει, γιατί καθώς σε κατέστησε το μίσος των Ιουδαίων είσαι αγνώριστος. Πώς έγινε το είδος και το κάλος σου και το πρόσωπό σου, αυτή που ήταν η τρυφή των αγγέλων, και πώς διαμορφώνεται έτσι με τους εμπτισμούς και τα ραπίσματα και το αίμα που τρέχει επάνω στις πληγές της κεφαλής, με τρόπο που δεν φαίνεται το πρόσωπο πια του Χριστού. Φοράστε εμφάνι αγκάθινο, βαλμένο με τη βία στην κεφαλή σου και κεντά στην οξία και ανυπόφορο βάσανο, το κόκκινο φόρεμα, η χλαμίδα, η ψεύτικη, πενιχρή, και που στρατιώτες έδιζαν για να παίξουν και να σε πούν βασιλιά των Ιουδαίων. Αυτό είναι πάρα πολύ και δεν φτάνει, αν δεν είναι ατιμία. Μπορεί να κάνει το άκρον, το τέλειο πάθος, το τέλειο όνειδος. Και ποιος έπαθε τόσα, ποιος ονειδίστηκε τόσα, όπως εσύ, αθωότατε Ιησού,
Τούτο είναι που μας έκανε να πεις. Και άκουσαμε που είπες, περίληπος εστί η ψυχή μου ως θανάτου. Είδεν ο άνθρωπος. Πού είσαι, Πέτρε, γνωρίζεις τώρα αυτόν τον άνθρωπο? Ο Πέτρος, ήδη μετανιωμένος και από την κατάνοιξη και ντροπή, δε σηκώνει τα μάτια να δει, τα οποία ακόμη δύο βρύσες έγιναν πικρότατα των δακρύων, γιατί όταν έφυγε εξελθόν έξω έκλαψε πικρός. Είδε ο άνθρωπος. Μαρία, πικραμένη μητέρα, γνωρίζεις το γλυκύτατό σου γιο? Και πού να τον δεις έτσι, μέσα στη σύγχυση αυτή των Ιουδαίων? Είδε και από τους ουρανούς ο πατέρας, ο προαιώνιος πατήρ, τον αγαπητό του γιο, που εκγαστρός πρώτων πάντων πρώτου κόσμου εγέννησε. Ο ουράνιος πατέρας σκέπασε με τις πτέρυγες τα σεραφείμ, τα μακάρια αυτά μάτια, για να μην βλέπουν το πάθος του γιού του, και τον παρέδωσε σε θυσία. Είδε ο άνθρωπος. Πού είστε τώρα, Απόστολοι και μαθητέ, που όλοι τον αφήσατε και φύγατε? Λοιπόν, πού είστε τώρα? Ο δυστυχής εκείνος άνθρωπος δεν έχει πια ούτε φίλο να δει, ούτε κάποιον να το λυπηθεί. Αρχιερείς, πρεσβύτεροι, γραμματείς των Ιουδαίων, τον βλέπετε έτσι βασανισμένο, τον θέλετε καταφρονεμένο, αλλά τόσο δεν σας φτάνει για να χορτάσετε το θυμό σας με ένα τέτοιο θέαμα ελεηνό που είναι άξιο λύπης. Τόσο είναι το μίσος σας. Φρίξον, ήλιε, στενάξατε ουρανοί, ανάμεσα σε τόσο να ρίχνουν το πλήθος λαού. Κανένας δεν είναι που να θέλει να τον βλέπει και να τον λυπάται. Κανένας δεν είναι που να τον θεωρεί με τις πληγές και να μην διψά περισσότερο το αίμα του, παρά δεν είναι όπου να λέει «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Κανένας δεν υπάρχει που να μην το λέει αυτό, παρά ελάχιστοι. Και πώς να μην πει ο Ιησούς «Περίλπος εστί η ψυχή μου έως θανάτου». Πήγαινε να φυλάξεις λίγη ώρα το θυμό σου. Κατά των αιμοβόρων αυτών λύκων άκαρ και αμνέ του Θεού. Και ωστόσο, ο ηγεμόν ίσως κάνει μία δοκιμή και ίσως σε λυτρώσει από το θάνατο